Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Τύπος και υπογραμμός στην Εγνατία Τηλεόραση. Είμαστε εδώ παρέα για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε με μια λαμπρή προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης που είναι σήμερα κοντά μας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Κούβελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καλησπέρα. Κύριε Κούβελα, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, έχουν βγει τα μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην τομέαρχης Ανατολικού Τομέα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον κεντρικό δήμο της πόλης, τον κεντρικό δήμο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Η υποψηφιότητα την οποία, άσχετα με το γεγονός ότι εμφανίζεται ως ανεξάρτητη, τελικώς στηρίζει ο Γιώργος Καρατζαφέρης, όπως και ανακοίνωσε ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η συνέχεια, κύριε Κούβελα, θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για αυτούς οι οποίοι γράφουν παραπολιτικά, θα μου επιτρέψετε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα-αύριο περιμένουμε από τον Κωνσταντίνο τον Κυλέκα να ανακοινώσει το δικό του συνδυασμό. Ενώ θα πρέπει να πω ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ανακοίνωσε ότι τελικά υποψήφιος για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με την στήριξη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού θα είναι ο νυν βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Βαβελόπουλος. Βεβαίως και είναι μια καλή προσωπικότητα, είναι μια καλή υποψηφιότητα, καθώς ο Κυριάκος ήταν και είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία στον καλό φίλο και συνάδελφο. Να πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στο στρατόπεδο των καυσίμων. Καθώς εμφανίζονται ανεπηρέαστοι από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις τόσο οι πρατηριούχοι όσο και οι ιδιοκτήτες των φορτηγών. Από τη μία πλευρά, οι μεν δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει το πλαφόν που έχει επιβάλει, οι δε ούτε που ίδρωσε το αυτί τους από την πρίκα που τους έδωσε ο κύριος Ρέπας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Με σκληρότερη στάση στο θέμα του πλαφών εμφανίστηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι των Βενζινοπολών στη συνάντησή τους με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Δίνο Ρόβια, ενώ αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βιτιοφόρων. Το αίτημα πλέον των Βενζινοπολών περιορίζεται στην άρση του πλαφών ή στην άμεση επιβολή του στα υπόλοιπα στάδια της αγοράς καυσίμων, δηλαδή τα δηληστήρια και τις εταιρείες. Από το τραπέζι του διαλόγου έφυγε η εναλλακτική της αύξησης της τιμής του πλαφών, καθώς σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπολών, η ανώτατη τιμή που θα ήταν σε θέση να διαπραγματευθούν είναι το 1,60, τιμή εξωφρενική για την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές της πώλησης βενζίνης σημείωσαν σήμερα άνοδο, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα και οδηγεί τους πρατηριούχους σε κλείσιμο των πρατηρίων, αφού όπως ισχυρίζονται, αναγκάζονται να δουλεύουν με καταναγκαστική ζημία. Η κυβέρνηση εμένει στην απόφασή της για τη διατήρηση του πλαφών και τονίζει για τρίτη μέρα ότι η τιμή δεν διαμορφώθηκε αυθαίρετα. Αυτό που κάνουμε είναι να εξυπηρετούμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα καταναλωτή. Το πλαφόν, το οποίο μπήκε για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι η μέση τιμή που οι ίδιοι οι βενζινάδες, οι ίδιοι οι βενζινοπόλες καταθέτουν στο παρατηρητήριο τιμών. Είναι ο μέσος όρος. Εφόσον αυτός ο μέσος όρος αλλάξει, αλλάζει και το πλαφόν. Άρα είναι δεδομένο ότι η τελική τιμή την οποία καταβάλει ο Έλληνας πολίτης είναι αυτή η οποία λαμβάνεται υπόψη για το πλαφόν. Το 1,52 ήταν μια ενδεικτική τιμή χτες που έπεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν καλύπτει, μέσα από την έρευνα που κάναμε, δεν καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων. Εμείς εμένουμε στην άρση. Στο μεταξύ, οι οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης παραμένουν στην δεξιά λωρίδα των εθνικών οδών και συνεδριάζουν σήμερα για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Ο Υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέπας επέφερε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής βελτιωτική ρύθμιση με τη δυνατότητα απόσβεσης της αξίας των αδειών των βιτιοφορέων με αφαίρεση από τα έσοδα από 3 έως 7 χρόνια. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών θα παρουσιάσουν σήμερα τις απόψεις τους στην αρμόδια Επιτροπή όπου συζητείται το επίμαχο νομοσχέδιο. Εμείς είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, έχουμε ένα αυτοκίνητο καθένας. Και είμαστε εδώ γιατί καταργεί το επάγγελμα. Αυτές οι υποσχέσεις που δίνει για εταιρείες και φοροελαφρύνσεις και τέτοιες ιστορίες, αυτά είναι για αυτούς που έχουν ήδη. Δεν θα λήξει η απεργία μας. Σταματάμε να δουλεύουμε. Θα καταθέσουμε τις άδειες. Δεν υπάρχει καμία επαναχώρηση ούτε καμία παραχώρηση στους ιδιοκτήτες των φορτηγών δημόσιας χρήσεως και στα βιτιοφόρα φυσικά. Ήδη το νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει νομοσχέδιο του κράτους βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής, συζητείται σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής για την απελευθέρωση αυτού του επαγγέλματος, όπως θα
Ακολουθήσουν και νομοσχέδια για την απελευθέρωση των υπολείπων κλειστών επαγγελμάτων. Οι εκπρόσωποι των φορέων έχουν κληθεί στη Βουλή, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και εμείς μένουμε και κάνουμε τις ρήξεις μας, ρήξεις που είναι απαραίτητες για το δημόσιο συμφέρον, ειδικά σε αυτή την εποχή. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βιτιοφόρων τονίζουν ότι δεν έχουν τίποτα παραπάνω να χάσουν και γι' αυτό θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου η κυβέρνηση ακούσει τα αιτήματά τους. Τώρα εμένα αυτή η ιστορία, κυρία Κούβελα, μου θυμίζει λίγο τα χαρτονομίσματα, τα ζολότα. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα περιβόητα χαρτονομίσματα που είχες ένα και είχες ουσιαστικά μια περιουσία μέσα στην τσέπη σου, ίσως συρτάρι σου, και τελικά κάποια στιγμή ανετράπησαν τα πάντα και από μια περιουσία που άξιζε αυτό το χαρτί, τελικά δεν άξιζε τίποτα. Έτσι ακριβώς έπαθαν και οι ιδιοκτήτες των αδειών λειτουργίας των φορτηγών, οι οποίοι είχαν μια μικρή περιουσία με κάθε άδεια την οποία είχαν εκδώσει, είτε μία ο καθένας, είτε πέντε ο άλλος με πέντε φορτηγά, εν πάση περιπτώσει, και τελικώς βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Ορίστε. Κύριε Λαζάρου, Μωρονότη, είσαι πολύ νέος δημοσιογράφος, είσαι έγκριτος και θυμάσαι πολύ καλά τα πάντα. Αυτό που είπατε για το Ζολότα είναι πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό. Όχι για το Ζολότα που ήταν τώρα τελευταία πρωθυπουργός, για το Ζολότα των ίδιων που ήταν τότε, παλαιότερα. Ακριβώς. Πολύ παλαιότερα. Αυτός λοιπόν ο Ζολότας είχε φέρει αυτό το πράγμα τα πάνω κάτω μέσα σε μια. Έχετε δει χαρτονόμισμα του 1 εκατομμυρίου δραχμών, ναι, εσείς. Έτσι. Σωστό. Τα θυμάμαι. Τα έχουμε στις αντίκες μας. Λοιπόν, τώρα προσπαθούν να κάνουν. Οι μεν φορτηγατζίδες δεν έχουν δίκιο στο ότι λένε ότι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τις άδειες, θα κάνουμε απεργία. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από αυτά, είναι επιταγμένοι. Επίταξη και επιστράτευση, όχι επίταξη, επιστράτευση είναι στρατιωτικό όρο. Δηλαδή, σαν να πει στον πόλεμο στρατιώτη, δεν πάω. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Θα βρεθούν όλοι κατηγορούμενοι. Θα μου πει, είναι δυνατόν αν είναι κατηγορούμενο όλο ο κλάδο, θα κάνουν κάτι. Δεν μπορούν. Όσο πιο σκληρό είναι ο νόμο, τόσο πιο εύκολα καταστρατηγείται. Δεν μπορεί να πει ότι σε ένα χωριό. Κύριε, την έχω πει την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που ουσιαστικά πρώτο ξεκίνησαν οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά έχει δίκιο και η κυβέρνηση. Μάλλον έχει δίκιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει τα επαγγελματα απελευθερωμένα. Αυτό το οποίο ήταν λάθος από την αρχή δεν ήταν ότι η κυβέρνηση τώρα δείχνει την πρόθεσή της να απελευθερώσει το επάγγελμα. Το λάθος από την αρχή ήταν ότι φτάσαν να κοστίζουν τόσα πολλά χρήματα οι άδειες. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Για ποιο λόγο τόσα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να έχεις μια κινητή επιχείρηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα το οποίο πουλάει ρούχα, πρέπει να πληρώσω 1 δισεκατομμύριο, δεν καταλαβαίνω. Για να πάρω δηλαδή αέρα εγώ, δεν να κοστίζει δώσω τόσο. Αέρα. Δεν κοστίζει δυστυχώς τόσο. Έτσι. Αυτά είναι από τις ρευλώσεις του καθεστώτος, του ελληνικού. Δυστυχώς, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το λάθος έγινε από την αρχή. Και εφόσον η κυβέρνηση μπήκε στη διαδικασία να το διορθώσει, διότι θεωρώ ότι είναι το διόρθωμα ενός λάθος αυτό. Η απελευθέρωση του επαγγελματός θεωρώ ότι είναι το διόρθωμα ενός λάθος. Θα μου επιτρέψετε, αλλά επειδή μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα από τη θετική τους οπτική γωνία, θεωρώ ότι είναι το διόρθωμα ενός λάθους. Αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να βρει έναν πολύ πιο ομαλό τρόπο για να διορθώσει αυτό το λάθος. Θα μου πείτε ποιον τρόπο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνει το συμβουλάτορα του Πρωθυπουργού. Έτσι. Από όσο γνωρίζω, και πολλούς έχει και καλά τους πληρώνει. Ας το κάνει ο ίδιος. Ας το κάνει ο Υπουργός. Και βλέπετε τώρα βρέθηκαν απροετοίμαστοι και οι υπουργοί. Και οι υπουργοί. Τώρα ο Ρόβλιας αυτός, καλός χρυσός, αλλά χθες ανέλαβε. Ξέρει ο Ρόβλιας από το θέμα αυτό, ό,τι ξέρω εγώ από ναυτικό δίκαιο. Ας πούμε, δεν ότι μπορεί, είχατε, δηλαδή, ας πούμε ότι είχατε εσείς ένα χαρτί στο σιρτάρι σας το οποίο λέει ότι κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούσατε ότι την περιουσία σας την έχετε σε ένα έγγραφο το οποίο κοστίζει τόσο. Τους ακυρώνει και μια κάποια περιουσία. Στιγμή έρχεται η κυβέρνηση και σας λέει ότι ξέρεις κάτι. Κάπου τους ακυρώνει μια περιουσία. Τους ακυρώνει μια περιουσία. Ακριβώς. Έχουν αλλά δίκιο. Και αυτοί όμως δεν αντιδρούν σωστά. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο. Το ξέρω και εγώ έτσι λέω, έχουν δίκιο. Αλλά η κυβέρνηση παίρνει τα άκρα. Όταν λέει απελευθέρωση, θέλει να ευθυγραμμιστεί με την Ευρώπη. Μα η Ευρώπη δεν λέει μόνο απελευθέρωση. Η Ευρώπη λέει 1000 πράγματα. Εφάρμοσε τα όλα καλά και θα έρθει η απελευθέρωση μόνη της. Απελευθέρωση λέει. Αλλά δεν τα εφαρμόζει. Ξέρετε ότι πληρώνουμε φοβερά πρόστιμα οι Δήμοι και οι κοινότητες, όσες υπάρχουν τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχουν χωματερές. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική γίνονται φρικώδη εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος το καλοκαίρι.
μέσα στα σκουπίδια στη Χαλκιδική, το λέω για παράδειγμα αυτό, πετάνε τα πλαστικά, τα μπουκάλια, τα πάντα, τα πάντα. Είναι φοβερό αυτό. Το πλαστικό, το μπουκάλι, το πετάς μέσα στα σκουπίδια που είναι τα αποφάγια. Ναι. Αυτό είναι φοβερό, είναι βιασμός του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν πάνε όλα με τη σειρά. Τώρα η κυβέρνηση ξεκίνησε από το ανάποδο. Να κάνει απελευθέρωση. Θα κάνει απελευθέρωση, θα θεραπεύσει τις στρεβλώσεις του παλιού καθεστώτος, που άνθρωποι, όπως λες πολύ σωστά, όπως λέτε πολύ σωστά, δώσανε μια περιουσία για να πάρουν μια άλλη περιουσία, και έρχεσαι εσύ τώρα και σου το ακυρώνεις αυτό. Το ίδιο θα κάνουν και σε άλλα επαγγέλματα. Θα απελευθερώσουν, λέει, το επάγγελμα του συμβολεογράφου ή το επάγγελμα του δικηγόρου. Μα οι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη είναι 10.000. Να απελευθερώσει να γίνουν 50.000. Δηλαδή, τι θα βάλει και του προσκόπου να κάνουν δικαστήριο? Θα βάλει δηλαδή και τον παπά τη ενορία να δικάζει, όπω έκανε ο Κατή κάποτε? Τι δηλαδή θα πει απελευθέρωση? Δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή. Λοιπόν, εγώ σα έχω κι άλλα νέα όμω. Τώρα η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην έκδοση ομολόγου, το οποίο θα απευθύνεται στου Έλληνε ομογενεί. Καλά, βέβαια, πάνω ότι υπήρχε. Μα χθες κάνανε τέτοια δουλειά ομόλογα. Δεν μπορεί κάθε μέρα να κάνω από ένα. Πάντοτε υπήρχε, αφήστε να το πω. Πάντοτε υπήρχε, ξέρετε, αυτό το σκεπτικό ότι η ομογένεια θα τη σώσει τη χώρα μας. Ναι, ναι. Το λέμε και για τα εθνικά θέματα. Πάντοτε υπήρχε αυτό. Το λέμε και για τα εθνικά θέματα. Και για τα εθνικά το λέμε θέματα. Για παντού. Και καλά κάνουμε και το λέμε. Η ομογένεια όμως θέλει να σώσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους ακούσουμε. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι κάποιος αποφάσισε επιτέλους να απευθυνθεί στην ομογένεια, διότι οι προηγούμενοι μόνο απευθύνονταν όταν ήθελαν να τσιμπήσουν σταυρούς. Ναι, το ξεχνάμε. Και μην μόνο θέλουν να φέρουν βοήθεια για την Κύπρο, να διώξουμε τον Ατήλα. Μόνο εκεί. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Καλά. Και αυτό το οποίο λέτε δεν είναι και απόλυτα. Δεν ανταποκρίνεται και απόλυτα στην αλήθεια. Δεν είναι ότι θέλαμε πολύ να σώσουμε την Κύπρο τότε και απευθυνθήκαμε στην ομογένεια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Διότι έτσι, αν κάναμε διαφορετικά, η ίδια η ομογένεια έτσι, θα μας έκοβε τα ποδάρια, έτσι. Να το πω έτσι. Η να το πω τελείως λάθος. Φωνάζει, φωνάζει και για το Μακεδονία και για την Κύπρο και για όλα. Έχουμε εξέλιξη και για το Σκοπιανό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για την οικονομία μας και θα δούμε μετά. Θα σας πω τι πανέξυπνο είπε τόσο ο κύριος Γκρούευσκι, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, όσο και ο κύριος Μιλόσοφσκι. Ο Πάνσοφος Σκοπιανός, υπουργός εξωτερικών. Μ' αρέσει να την λαϊκίζω. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Μ' αρέσει να λαϊκίζω, μ' αρέσει να τους μοιράζω επίθετα, ξέρετε πάρα πολύ. Αφήστε να δούμε το βίντεο και θα το πείτε αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Τα εύσημα έλαβε η κυβέρνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πρώτη έκθεση αποτίμηση που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με την πορεία υλοποίησης του μνημονίου, κρούοντας παράλληλα τον κόδωνα του κινδύνου για την ύφεση. Στην έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία ακολουθεί σωστή πορεία μέσω της πιστής εφαρμογής του δημοσιονομικού προγράμματος αλλά και των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που αποφασίστηκαν νωρίτερα του προβλεπόμενου. Παρ' όλα αυτά, επισημαίνει ότι η στέρηση των εσόδων είναι ανησυχητική και δίνει ιδιαίτερη σημασία στη φοροδιαφυγή και στη βελτίωση του ελέγχου των δαπανών που ακόμη εκκρεμούν. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο της περιοδίας του με τους εκπροσώπους της Τρόικας σε Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, παραχώρησε συνεντεύξεις στο οικονομικό κανάλι Bloomberg αλλά και στο πρακτορείο Reuters. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, χωρίς να παραλείψει να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα προχωράει στις μεταρρυθμίσεις και θα είναι σε θέση να ξεπληρώσει τους δανειστές της. Την Πέμπτη, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μεταβεί στη Γαλλία, όπου θα συναντηθεί με διεθνείς επενδυτές και την Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρ, ενώ το απόγευμα θα βρίσκεται στη Φραγκφούρτη, όπου θα